δώσω στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου, διότι πέρα από τις κυβέρνησες είναι να καταθέτει σχέδιο νόμου και κρίνεται για αυτά, οπότε θα κρυφθεί και το κριτήριο των νομοσχεδίων. Εγώ θα σας δώσω το γεγονός ότι για ακόμη μία φορά η κυβέρνηση προχωρά σε άμεση επίθεση κατά του θεσμού ιστορικής αυτοδιοίκησης και εξηγούμε. Αρχικά η κυβέρνηση για να καλυμπήσει έτσι ένα βήμα ενδυσυχασμού δήλωσε ότι θα δοθεί δίνουν την παράταση, δηλαδή μετά τη λήξη της 14ης Μαΐου. Αυτό βεβαίως υπαναχώρησε από την θέση, καθώς ο Υπουργός δήλωσε ότι εν τέλει το δίμηνο τυπικά θα ολοκληρωθεί 14ης Μαΐου, δεν υπάρχει λόγος παράτασης. Επομένως, υπήρξε μια προσπάθεια έτσι όλη την αυτοδιοικητική ένταση κάπου να ταφθεί. Για άλλη μια φορά λοιπόν υπάρχει μια προσπάθεια παραγωνισμού αυτού του μηχανισμού παραγωγής πολιτικών προτάσεων, γιατί αυτό σημαίνει, αυτό είναι η διαφήμιση. Οπότε όλα αυτά περί απλής αναλογικής και ενίσχυσης του δημοκρατικού θεσμού νομίζω τελικά ότι προκαλούνται και μια κατεπίθαση ενάπτυξης του δημοκρατικού θεσμού, διότι αν θέλει πραγματικά να επαφήσουμε στην δημοκρατία, ξεκινάμε από τη διαβούλευση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Δηλαδή, αν δεν ακουστεί ο λόγος του Δημοτικού Συμβουλίου, των πολιτών, τη σκέπτε, για ποια επάντηση του δημοκρατικού θεσμού για να μιλάμε. Όταν λοιπόν, από την πρώτη μέρα, η κυβέρνηση αυτό που θέλει είναι με διαδικασία του κατεπίοντος να περάσει ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, καταλαβαίνουμε ότι εν τέλει μιλάμε μια κατεπίφαση επάντηση. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Δεν θα σταθώ λοιπόν τόσο στην ανάλυση του περιεχομένου του νομοσχεδίου. Ίσως είναι και πιο, μια πιο ερευνητική επιστημονική συζήτηση. Ναι, θα ήταν καλό να γίνει και αυτή, διότι έχουν γνώμη και για την απλή αναλογική, για τους ελληνικούς μηχανισμούς, αλλά εγώ θα σταθώ, επειδή δεν είμαστε ένα πολιτικό όργανο, σε αυτή την διάθεση που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχει κυβέρνηση, ξεκινώντας πάλι, λέω, από το θεσμό της διαβούλευσης, τον οποίο παραπονείς. Εδώ είμαστε και θα τα λέω. Ευχαριστούμε.